Για κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο καπετάνιος και τα 12 μέλη του πληρώματος της Πολυτελούς Θαλαμιγού που κατηγορούνται ότι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και προκάλεσαν την πυρκαγιά που έκαψε τα 300 στρέμματα του μοναδικού πευκοδάσους της Ίδρας. Οι ίδιοι αρνούνται ότι έριξαν τα βεγγαλικά, ενώ οι τουρίστες που είχαν αυλώσει το σκάφος έσπευσαν να εξαφανιστούν και έχουν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα τους. Το Μέγκα αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο από τη ρήψη και πάλι πυροτεχνημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, την ώρα που η Αττική βρισκόταν για πρώτη φορά σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς. Την ίδια νύχτα δηλαδή που προκλήθηκε η φωτιά στην Ίδρα από τα βεγγαλικά της Πολυτελούς Θαλαμιγού, κάποιοι έκαναν πάρτι πυροτεχνημάτων δίπλα στο δάσος. Έχουμε όμως μία ακόμη αποκάλυψη να κάνουμε σήμερα, καθώς τη στιγμή που ο Απόστολος Λύτρας από τις φυλακές του Κορυδαλού, που κρατείται για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, προετοιμάζει την αίτηση για την αποφυλάκησή του υπόωρου, το Μέγκα θα φέρει σήμερα στο φως μία ακόμα περίπτωση γνωστού δικηγόρου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία και πάλι από τη σύντροφό του για βία και απειλή. Θα το δούμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Έχουμε συνδεθεί με τη Γογό Μπαλή, την δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη, την Κατερίνα Νόντα, τον Παναγιώτη Φωτίνο και την Εύη Καλίνη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πυρκαγιά στην Ίδρα από τα πυροτεχνήματα που ρίχτηκαν από την πολυτελή Θαλαμιγό. Καπετάνιος και τα 12 μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν χθες για πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μπίστη στην Ίδρα πέρασαν το μεσημέρι το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου στον Πειραιά. Ομοιόμορφα ντυμένοι, φορώντας στολή, γυαλιά ηλίου, λευκά καπέλα και μάσκες. Τους ασκήθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα με ενδεχόμενο δόλο. Ενώπιον του ανακριτή ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Μέχρι τότε θα κρατηθούν. Όλοι οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τα δικαστήρια τμηματικά με τους 8 να φορούν χειροπέδες. Για τουλάχιστον 4 ώρες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες μέλη του πληρώματος Θαλαμιγού. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν ότι πέταξαν τα πυροτεχνήματα από τα οποία προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε εκατοντάδες στρέμματα δάσους στο νησί. Βλέπω ότι σύμφωνα με καταθέσεις οι οποίες υπάρχουν, κάποιοι ιδιώτες με φωτοβολίδες βεγγαλικά κατάφεραν να κάψουν 300 στρέμματα στην Ίδρα. Για αυτή την κατάσταση χρησιμοποιήσαμε 6 εναέρια μέσα και 2 ομάδες δασοκομάντος. Που όπως καταλαβαίνετε, κομβική σημασία για μας η Ίδρα, έλειψαν από άλλες φωτιές. Από την έρευνα του Τμήματος Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχει αναλάβει την υπόθεση, προέκυψε ότι μόλις λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Ίδρας, εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα από σκάφος ανοιχτά του νησιού. Μαρτυρία κλειδί αποτέλεσε η κατάθεση στο λιμεναρχείο Ίδρας του καπετάνιου παραπλέοντος γιότ. Άκουσα ένα δυνατό κρότο και στη συνέχεια είδα μια λάμψη από διπλανό όρμο, εκεί όπου βρισκόταν και η Θαλαμιγός. Ήταν το μοναδικό σκάφος που ήταν στο σημείο. Στελέχη του λιμενικού επιβιβάστηκαν στη Θαλαμιγό και ήλεγξαν εάν είχαν χρησιμοποιηθεί οι φωτοβολίδες που όλα τα σκάφη υποχρεούνται να έχουν στον εξοπλισμό τους, ενώ διερευνήθηκε και αν υπήρχε άδεια για πυροτεχνήματα. Το συγκεκριμένο υπερπολιτελές γιότ που είχαν ναυλώσει τουρίστες από το Καζακστάν διαθέτει 6 καμπίνες, αίθουσα μασάζ, γυμναστήριο, σινεμά και πισίνα, με το κόστος ενοικίασης του για μία εβδομάδα να ξεκινά από 250.000 ευρώ. Με αίτημα της εισαγγελίας η Θαλαμιγός κατασχέθηκε και έχει μεταφερθεί στην Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Λοιπόν, και θα δούμε τώρα με τι ποινές έρχονται αντιμετωπίσει οι συλληφθέντες. Σαν να Κανδύλη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Ναι, Κατερίνα, γιατί το πλαίσιο έχει αλλάξει. Επί Υπουργείας Γιώργου Φλωρίδη έγινε πολύ πολύ αυστηρό όσον αφορά τον εμπρισμό. Εν προκειμένου έχουμε εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος προκάλεσε και οικολογική καταστροφή, άρα
Μιλάμε για κακούργημα. Μιλάμε για κακούργημα, μιλάμε για ποινή κάθειρξης έως 20 έτη, για χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ και για δίμευση περιουσίας. Κατηγορούνται επίσης και για κατοχή, παράνομη κατοχή και χρήση κροτίδων και βεγγαλικών. Μιλάμε για, για τα 13 μέλη του πληρώματος. Όλοι αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, λένε ότι δεν έριξαν αυτή τα βεγγαλικά, αλλά από τα έως τώρα δεδομένα που έχουν οι αρχές στα χέρια τους, προκύπτει ότι έγινε από αυτούς. Όχι όμως ότι δεν θα διερευνηθεί και ο ρόλος των επιβατών. Mm-hmm. Οι οποίοι επιβάτες, πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι όταν εντοπίστηκε το πλοίο, ήδη ταξίδευαν για Καζακστάν. Εν πατρίδα τους. Θα διερευνηθεί βεβαίως και ο δικός τους ο ρόλος. Υπάρχει μια δυσκολία, από ό,τι μου λένε δικαστικές πηγές, γιατί με το Καζακστάν η δικαστική συνεργασία δεν είναι και σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορούσα άμεσα να πάρουν στοιχεία. Ενώ κλείνοντας, να σου αναφέρω ότι η ύδρα κάει και μάλλον από ένα γεγονός τυχαίο, δηλαδή τον καιρό. Επειδή οι συγκεκριμένοι επιβάτες είχαν επιλέξει τις Κυκλάδες, αλλά λόγω καιρού πήγανε στην ύδρα. Και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, Άννα Κανδύλη, θα σε δούμε και σε λίγο, διότι έχεις να μας κάνεις μια πολύ σημαντική αποκάλυψη και για έναν δεύτερο δικηγόρο, με τον Απόστολο Λίτρα, που κατηγορείται από την σύντροφό του, είχε κατηγορηθεί από τη σύντροφό του. Θα σε αποδεσμεύσουμε προς το παρόν και θα κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια αποκάλυψη που προκαλεί οργή και πολλά ερωτήματα. Την ίδια μέρα που κεγόταν η ύδρα εξαιτίας της ρήψης βεγγαλικών και η Αττική ήταν για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι στον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, κάποιοι έριχναν πυροτεχνήματα στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας. Η Γογό Μπαλή έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο και σε ευχαριστούμε, Γογό, διότι θα καταλάβουμε όλοι την αναισθησία που υπάρχει, αν μη τι άλλο. Τι βλέπουμε? Μιλάμε για μια περιοχή που πριν 3 χρόνια, Κατερίνα, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Και αυτό έχει συμβεί την Παρασκευή το βράδυ. Αυτό βλέπουμε Παρασκευή το βράδυ. Όταν η Αθήνα για πρώτη φορά ήταν σε κόκκινο συναγερμό, όταν είχαμε τη μία αιστεία μετά την άλλη και οι πυροσβέστες έτρεχαν να σώσουν την κατάσταση. Δείτε την εικόνα στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας. Η ρήψη βεγγαλικών είναι συνεχής. Το ένα βεγγαλικό πέφτει μετά το άλλο. Βλέπουμε τον Αττικό ουρανό από νύχτα να γίνεται μέρα. Εδώ θέλω να σου θυμίσω και κάτι ακόμα. Ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκείνη την ημέρα είχε πει ότι είχαμε μποφόρ που έφτανε και το 10. Τα 10 μποφόρ ρηπές των ανέμων. Δηλαδή ήταν τρομερό ότι κάποιος σκέφτηκε κοντά στην Πάρνηθα, κοντά στο δάσος, να πετάει με ανέμους που φτάνουν οι ρηπές κοντά στα 10 μποφόρ πυροτεχνήματα για να γιορτάσει. Να πω εγώ ότι αυτά συνέβησαν ημέρα Παρασκευή. Ήταν δηλαδή η ημέρα που έγινε και το περιστατικό στην Ύδρα. Υπάρχει όμως, που όπως είπες και εσύ, ήταν στο ανώτατο όριο δείκτης επικινδυνότητας. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα πιο εξοργιστικό. Ναι, έγινε την ημέρα που ήταν στην Ύδρα. Στην Ύδρα είχαμε συλλήψεις με βαριές κατηγορίες, να σου πω, το Κατερίνα. Το θέμα έπαιζε παντού. Το την θέμα επόμενη έπαιζε μέρα. Παντού. Δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ακριβώς. Πάμε όμως να δούμε και το δεύτερο βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι χθες το βράδυ, γύρω στις 10.30. Πάλι κοντά στην Πάρνηθα. Πάλι τα βεγγαλικά. Τα βλέπουμε, είναι μέσα στον κόκκινο κύκλο. Και εδώ να πούμε ότι και χθες η Αττική βρισκόταν σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Δεν ήταν πάλι μια τυχαία μέρα χθες. Mm-hmm. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες, Κατερίνα, έχουμε κάνει ρεπορτάζ σε όλη αυτή την περιοχή. Έχουμε δει ακαθάριστα οικόπεδα και μία σπίθα θα αρκούσε για να ξαναέρθουμε αντιμέτωποι με την πύρινη μανία. Σύμφωνα τώρα εδώ με τους κατοίκους της περιοχής, αυτό είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Δεν έτυχε χθες ούτε προχθές. Mm-hmm. Και να πω ότι πέρα από το ηθικό σκέλος, λέμε ότι είναι κάτι, είπα και εγώ, ότι δείχνει αναισθησία, με τι άλλο. Δεν δείχνει μόνο αυτό. Εκτός από το ηθικό σκέλος, είναι και παράνομο. Ναι. Σύμφωνα με την νομοθεσία, σε τέτοιες μέρες με τόσο υψηλό ποσοστό επικινδυνότητας, απαγορεύεται η ρήψη βεγγαλικών ακόμη και από ειδικούς. Και θα γίνονταν συλλήψεις αν ερχόταν εκεί η αστυνομία, με την οποία επικοινώνησες και σου το είπε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γογό Μπαλή, για τις αποκαλύψεις και τα αποκλειστικά βίντεο. Τώρα τρομάζουν οι εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε και εκδηλώθηκε εξαιτίας των θηλωδών ανέμων σε χρόνο ρεκόρ το βράδυ στην Κερατέα, σε απόσταση αναπνοής από σπίτια. Οι φλόγες έγιναν ορατές από τη λεωφόρο Λαβρίου, προκαλώντας πανικό. Ο δήμαρχος Λαβριωτικής έκανε λόγο για σίγουρο εμπρισμό, αλλά και για προσπάθεια αντιπερισπασμού στο έργο των πυροσβεστικών.
πυροσβεστικών δυνάμεων. Ευτυχώς, χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, περιορίστηκε χωρίς να φτάσει σε κατοικίες. Κόλαση στο Άνω Δασκαλιό Κερατέας. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, η φωτιά που ξεσπά σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια παίρνει γρήγορα διαστάσεις και σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Η νύχτα γίνεται μέρα και οι πύρινες γλώσσες είναι ορατές από τη Λεωφόρο Λαυρίου, προκαλώντας πανικό. Εμένα το σπίτι μου όλο ξύλο είναι μέσα. Με ραμποτέινα πάνω επάνω, όροφος, ξύλα, τα βανώματα, όλα αυτά. Τα κεγόμασταν σαν λαμπάδα, τα κεγόταν όλο το σπίτι. Έντρομοι οι κάτοικοι στο Άνω Δασκαλιό με λάστιχα προσπαθούσαν να σώσουν το βιός τους μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανέβηκα με το λάστιχο πάνω στα κεραμίδια και έζησα τη γεραμοσκευή που κεγόταν. Λίγα λεπτά μετά, μήνυμα του 112 ηχεί στα κινητά τους, προκειμένου να εκενώσουν προς Κερατέα. Φύγαμε απευθείας να μην περάσει το δρόμο από εδώ. Που υπάρχουν τα σπίτια και θα παίρνουν το ένα σπίτι μετά το άλλο. Στο σημείο της φωτιάς φτάνουν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 38 οχήματα και ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, η φωτιά που ξέσπασε στο Άνω Δασκαλιό εδώ στην Κερατέα πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας τις περιουσίες των πολιτών. Κάτοικοι έντρομοι βγήκαν στους δρόμους, έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Καταγγέλνουν στο Μέγκα ότι είναι δεκάδες τα καθάριστα οικόπεδα στην περιοχή. Καμία μέρημνα. Εμείς έχω το οικόπεδο με δίπλα. Το έχω καθαρίσει μόνος μου. Δίπλα το άλλο, κανένα. Από εκεί κανένας, από εκεί κανένας. Δεν γίνεται τίποτα. Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για εμπρησμό, καθώς την ώρα που μενόταν η μεγάλη φωτιά στο δασκαλιό, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων πάνω στη Λεωφόρο, υπήρξε και δεύτερη εστία. Ήταν σίγουρα εμπρησμός. Το λέμε με πλήρη ευθύνη, γιατί όταν πηγαίναμε στη φωτιά που δεν εκδηλώθηκε δίπλα στο δρόμο, από τσιγάρο, ήταν 100 μέτρα εσωτερικά. Και κινδύνευσαν σπίτια, δηλαδή οι φλόγες τα αγκάλιασαν. Αυτή είναι η εικόνα από τη φωτιά στο δασκαλιό, Καμένη Γη. Στάχτες και κάρβουνα παντού, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες από την πυρκαγιά που σταμάτησε λίγα μέτρα από τις αυλές των σπιτιών. Ανοίγω την πόρτα. Και οι φλόγες ήταν εδώ πάνω από το σπίτι του γειτονά μου. 120 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος και πλήθος εθελοντών πυροσβεστών με υδροφόρα οχήματα κατάφεραν μέσα στη νύχτα και χωρίς να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων να περιορίσουν τη φωτιά στην Κερατέα μέσα σε μόλις μία ώρα. Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, με τα σπίτια των πολιτών να γλιτώνουν από τη μανία της φωτιάς την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, να δούμε ποιες φωτιές είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Η Κατερίνα Νόντα έχει τα στοιχεία. 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν, Κατερίνα, το τελευταίο 24ωρο. Οι πιο δύσκολες, οι πιο επικίνδυνες φωτιές που αντιμετώπισαν σήμερα οι πυροσβέστες ήταν η φωτιά στην περιοχή Κελιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Βασίλειο Τρίπολη, στους Κοκκινάδες Αργολίδας, στην Ξυλαγάνη Ροδόπης και στον Μαχαίρα Ετωλοακαρνανίας. Να σου πω ότι σήμερα έπεσαν λίγο οι άνεμοι, κάτι που βοήθησε το έργο της κατάσβεσης και χάρη στην άμεση επέμβαση τόσο των εναέριων όσο και των επίγειων μέσων της πυροσβεστικής. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι οι φωτιές είναι οριοθετημένες. Δεν εφησυχάζει όμως κανείς. Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπηρώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ πρέπει να σου πω ότι και αύριο είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα. Είναι υψηλός ο κίνδυνος, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική και Κύθυρα, Αργολίδα και Μεσσηνία, Ζάκυνθο και Φαλωνιά και Ιθάκη, αλλά και στις περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και της Λακωνίας. Κατερίνα Νόντα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και υπό αυτές τις συνθήκες βεβαίως.